Καλημέρα, τι κάνεις? Τι να κάνω, ρε αδελφούλε, τι να κάνω. Εδώ έχω μπλέξει σε κάτι δρόμους και δεν ξέρω πού βρίσκομαι. Αχ, σε ζηλεύω. Τρεις μέρες λείπω και την έχω επιθυμίσει στην Αθήνα. Εγώ να δεις που λείπω μόνο 6 ώρες. Ναι, πού είσαι δηλαδή? Είμαι στη γέφυρα του Ματσαγκάνη. Ματσαγκάνη? Μα αυτή είναι! Ακριβώς, είναι 12 χιλιόμετρα έξω από το χωριό σου. Λοιπόν, φτιάξε φραπεδάκι. Και σου έρχομαι! Ούτε για αστείο, τα ακούς! Μα ακούς να αστείευομαι! Για να πεις, παιδάκι μου! Τι λες, παιδάκι μου! Ήρθα μέχρι τη γέφυρα του Ματσαγκάνη και θα γυρίσω πίσω, δεν είσαι καλά! Καλά, κάτσε στη γέφυρα, εγώ πάντως δεν θα έρθω! Καλά τότε, θα πάω μια βόλτα μέχρι την πλατεία του χωριού, να γνωρίσω τον παπά, τον κοινοτάρχη, τον δάσκαλο, να μου μιλήσει για τα παιδικά σου χρόνια. Να βρω και κανένα σπιτάκι να αγοράσω εδώ πέρα. Μια χαρά είναι εδώ πάνω. Μην τολμήσεις, τα ακούς! Λοιπόν, σε μισή ώρα ραντεβού στο Σταμπέκι. Στη γέφυρα, εκεί που είναι η εκκλησία του Αγιώργη. Στη γέφυρα του Σταμπέκι. Σε περιμένω, σε περιμένω. Ναι. Έλα, Τενή. Πού είσαι, βρε χαμένε? Στη γέφυρα του Σταμπέκι στα Γρέβενα. Πού να βρίσκομαι, ρε Τενή? Στη Γατεχάκη είμαι. Ναι, ναι, κάτι έπαθε το αυτοκίνητο και έχει και μια διαολεμένη κίνηση. Μια φοβερή κίνηση, κατάλαβε. Καλά ρε κύριε, τι να κάνουμε τώρα, μας έσπασε ο ημάντας. Δέστα με καλσό! Έλα ρε Τενή. Ναι, ναι, μάλλον δεν θα προλάβω να έρθω στο γύρισμα και... Ναι, ναι. Α, σε κλείνω τώρα, Τενή, γιατί έρχεται η Express. Καλά. Θα τα πούμε. Δεν θα τα πούμε, βρε χαμένε. Τι σας είπε? Δεν θα έρθει, λέει, γιατί έχει ένα πολύ σημαντικό ραντεβού και μου είπε να αναλάβω εγώ τη σκηνοθεσία. Κυρία Μαρκορά, μου τόνισε, δεν θέλω να χαθεί ούτε μία ώρα στο πλατό. Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αργούμε και τα λεφτά τρέχουνε. Έχουμε την 413 που τσακωνώ με τη Διάνα. Ωραία, Δάφνη, χρυσό μου. Θέλω να βγάλεις όλη σου την οργή πάνω στη Διάνα. Μην ξεχνάς, φλερτάρει με το φίλο σου και είσαι εξαντλησιά εσύ. Εγώ πώς θέλετε να είμαι? Εσύ, χρυσό μου, θέλω να είσαι αυτό σου. Άλλωστε, αυτό το ρόλο τον παίζεις πολλάκι σημερισίω. Με μεγάλη μου χαρά. Μόρθα στην κόψω εγώ τη χαρά. Δάφνη, χρυσό μου, θέλω να είσαι αληθινή. Κι αν σου έρθει, δώστη και καμιά σφαλιάρα. Κι όσο πιο δυνατή, τόσο καλύτερη. Η σκηνή εννοώ. Έλα, ηρέμησε! Ηρέμησε! Ναι. Σταμάτα, μην με πασπατεύεις, παιδί μου! Μα τι να κάνουμε, έτσι είναι ερωτεμένοι. Πασπατεύονται. Διότι ως γνωστόν ο αέρος είναι τυφλός, και τι να κάνουν κι αυτοί οι πασπατεύονται. Έλα, Να σου πω, εγώ δεν θέλω να δίνω δικαιώματα στο χωριό. Σωστά, τα δικαιώματα εσύ τα αφήνεις για την πόλη. Α, θες να με δώσεις τώρα? Πώς τα πιάνει. Τι έξυπνο κοριτσάκι έχω εγώ. Ιδέες. Αλήθεια, τι κάνει το έξυπνο το κοριτσάκι μου? Καλά είμαι. Όχι, έξυπνο είπα. Την κόρη μου εννοούσα. Α, θα τη σφάσω. Help. Θα ακουστείς μέχρι το χωριό. Καλά. Μπράβο. Ηρεμός. Να σου πω. Ναι, τι είναι αυτά? Κουρκουμπίνια. Τι θες να είναι, παιδάκι μου, βιβλία και δίσκη είναι. Και πού θα τους πω ότι τα βρήκα, ότι μου τα στείλε ο Βασίλης Μαρτιάτικα? Ότι δεν σε έχουν ξανακούσει να λες κουλαμάρι. Θα ξαφνιαστούν. Α, θα φύγω. Δεν είναι και στο χέρι σου, δεν είναι και στο χέρι. Σταμά. Αμάν, κάποιος έρχεται. Πάλι ψωματάκια, πάλι ψωματάκια. Σταμάτα ρε μπουνταλά. Καλημέρα κύριε Σπύρο. Καλημέρα κύριε Σπύρο. Καλημέρα κόρη μου. Ο ξένος? Ο ξένος είναι. Ξένος είμαι. Και επειδή είμαι ξένος, χάθηκα εδώ στα γιοφύρια, στα λιμάνια. Ναι. Και δεν ξέρω πού να πάω. Αλήθεια λέω. Επίσης Κωνσταντίνο Μακορά με λένε. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Και δεν ξέρω τι να κάνω. Ναι, δεν ξέρετε. Λοιπόν, θα σας κατατοπίσω. Λοιπόν, θα πάτε όλο ευθεία. Ναι, ευθεία. Όλο ευθεία. Και μετά ντουγρού ευθεία. Και μόλις βρείτε. Ναι, ντουγρού, θα βρείτε ένα ρέμα. Ρέμα! Για πείτε μου. Είναι ένα ρέμα πολύ ωραίο. Εκεί το περνάτε. Και μετά το ρέμα θα βρείτε. Ένα πλάτανο. Πλάτανο. Και μετά το πλάτανο όλο ευθεία. Ναι. Άρε Μαριωρή. Μαριωρή. Τα έχεις ξεχάσει. Σκάσε. Άσε να τα πω εγώ στο ξένο. Άσε βρε Μαριωρή μου να μου το πει ο άνθρωπος. Λοιπόν, ο πλάτανος. Σπύρο και Σπύρο μου, ξέρετε τι λέω εγώ.
Να σας βάλω όλους μέσα στο αυτοκίνητο, να σας πάω μέχρι το χωριό και από εκεί θα μου πείτε πώς να βγω στην Εθνική. Όχι! Αν δεν σας κάνει κόπος. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Σπύρο μου, για εσάς και για τη Μαριωρή μας. Αλίμονο, τι κόπος. Πτώμα είμαι, Νινέτα μου, πτώμα. Σκηνοθετούσα όλη μέρα. Πολύ κουραστική δουλειά. Τώρα τον καταλαβαίνω τον Αγγελόπουλο που γυρίζει ταινία κάθε 5 χρόνια. Ναι, σιγά. Μην έχει πρόβλημα θέματος ο Τεό. Αφού οι ταινίες του δεν έχουν θέμα και αν έχουν, χάνεται κάπου στο βάθος. Ναι, θα πάω και αύριο, αλλά για λίγο. Θα γυρίσω πίσω νωρίς να ξαπλώσω για να είμαι φρέσκια το βράδυ. Σιγά, μην πάω στο πάρτι των Βουρέλιδων να πέσω πάνω στην ξυπασμένη τη Μύρια μου. Πουλάδωσε τους πάντες ο άντρας της και πήρε 10 χιλιόμετρα δρόμο στη Μαλακάσα και κάθε φορά που αγοράζει τσίτι μας κάνει πάρτι η Ορνέλα. Άσε με, χρυσή μου. Τι που θα πάω, αφού ξέρεις, αύριο παίζουμε με τους γάβρους στο κλειστό. Ανοίγτε καλέ! Ναι, ποιος είναι? Θεία μου, ποιος να είναι, για δέκα είναι άνοιξε. Γεια σου, Κωστή. Γεια σου, Αγγέλικα. Πάρε να δεις, σου φερά. Ευχαριστώ, Αγγέλικα. Να σε καλά, αγόρι μου, δεν κάνει τίποτα. Πάω εγώ τώρα. Στοπ! Στοπ! Τι αιδίες είναι αυτές! Αιδίες! Κόρηση μου, δεν κάνουμε το μια Ελληνίδα στο χαρέμι. Μια διαδικαστική σκηνή είναι αυτή. Και τι να κάνω εγώ καλέ, που έχω τόσο ταλέντο, να το καταπιώ, να το φάω, τι να κάνω. Ας μου δίνετε κάτι δραματικό! Ένα δραματικό είναι. Όλο αυτό. Τα επεισόδια στο κλειστό γήπεδο της Καλογρέζας πήραν γρήγορα δραματικές διαστάσεις. Πολλοί παίκτες του Ολυμπιακού τραυματίστηκαν από τη βροχή των κερμάτων, ενώ ο Παναγιώτης Φασούλας μεταφέρθηκε εμόφυρτο στο ιατρικό κέντρο για να του χορηγηθούν οι πρώτες βοήθειες μετά τη ρήψη ενός κινητού τηλεφώνου στο κεφάλι του, κινητό που εξφενδονίστηκε, σύμφωνα με τον συμπαίκτη του, Dragan Tarlac, από τη θύρα των επισήμων. Σημειώθηκαν δεκάδες συλλήψεις επικίνδυνων χούλιγκανς. Λοιπόν, σας ακούω. Πώς λέγεστε? Ντένι Μαρκορά, θύρα 13. Δεν σας κατάλαβα. Είπα Ντένι Μαρκορά, θύρα 13. Ως αιχμάλωτος πολέμου γνωρίζω ότι έχω δικαίωμα να πω μόνο όνομα, τεπώνυμο και ειδικότητα. Μια ταυτότητα, σας παρακαλώ. Ταυτότητα δεν κουβαλάω ποτέ μαζί μου. Δεν μου χρειάζεται, άλλωστε με ξέρει όλη η Αθήνα. Τέλος πάντων, κάτι που να δηλώνει ποια είσαι. Ποια είμαι, μάλιστα. Ορίστε. Μάλιστα. Φιλόθρος του Παναθηναϊκού, λοιπόν. Σας παρακαλώ, μη με προσβάλλετε. Οπαδός. Μία οπαδός που κουβαλάει διάφορα πολεμοφόδια, έτσι. Αγία μου. Και αυτά εδώ, τα σφινάκια. Τι τα θέλετε? Για να πίνω στην υγεία της ομάδος μου. Και τις μπαταρίες από το κινητό? Για να μην μείνω από ενέργεια την καλύτερη στιγμή, το λέει και η διαφήμιση. Και τόσους αναπτήρες? Αν μου ζητήσει κανείς φωτιά να μην έχω. Από ό,τι ξέρω, στο κλειστό δεν καπνίζουν. Αν δείτε εσείς τι σφυρίζουν οι διαιτητές, θα σας πω εγώ μετά αν καπνίζουν. Και τα κέρματα? Για τα γυφτάκια της Κηφισίας, ξέρετε, είμαι κι εγώ μητέρα ενός τέτοιου παιδιού. Και όποτε τα βλέπω, ξυπνάει μέσα μου το φίλτρο της μάνας. Εσάς μια κυρία τώρα. Τι πρέπει να σας κάνω? Ό,τι θέλετε, εκτός από το να μου ζητήσετε να βγούμε γιατί πνίγομαι. Έχω πάρα πολλές δουλειές. Πάρα πολλές δουλειές. Μα κυρία μου, δεν είδα στις προθέσεις μου. Ωραία, τότε απαιτώ το δικηγόρο μου. Είμαι αθλητική κρατούμενος και γνωρίζω τα δικαιώματά μου. Πολύ ωραία. Αλλά μέχρι να έρθει ο δικηγόρος σας, μήπως μπορείτε να μου απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις μου? Πολύ ευχαρίστως, αν δεν αφορούν την πολύ στενή μου σχέση με την κυρία Δάφνη, τη σύζυγο του αφεντικού. Βλέπω. Δεν τον έχετε. Μάλιστα. Να σας απαντήσω. Πείτε μου λοιπόν,
Γιατί πετάγατε κέρματα? Γιατί είμαι χουβαρντού. Χουβαρντού, μάλιστα. Και το κινητό, πώς βρέθηκε στο κεφάλι του κυρίου Φασούλα? Το ζητούσε η Μάσα και του το πέταξε να της μιλήσει. Α, δεν μου τα λέτε καλά. Μάλλον εσείς δεν τα ακούτε καλά. Εμένα πάλι οι πληροφορίες μου σας θέλουν να είστε στην ομάδα των γνωστών αγνώστων. Να σου δώσω μία να σου πω εγώ που θα πεις άγνωστη μία Ντένι Μαρκορά. Εδώ το όργανο γράφει ότι ήσασταν με μια παρέα 20 νεαρών και τραγουδούσατε. Αν είναι δυνατόν. Φέρτε μας τον ψυχίατρο να δούμε τι θα γίνει. Να τον τρελάνουμε κι αυτόν και συνταγές να δίνει και... Μπορείτε να μου πείτε σας παρακαλώ πώς ξεκίνησαν όλα αυτά? Πολύ ευχαρίστως, να σας εξηγήσω. Λοιπόν, είμαστε 1 και 10 πριν από τη λήξη. Έχουμε την μπάλα, κατεβαίνει ο Φραντζίσκος, δίνει την μπάλα στον Ποτήρογκα. Πριν τη γραμμή των 6 και 25, σας το τονίζω αυτό γιατί σας βλέπω λίγο άσχετο. Και εκείνη την ώρα ο ξεφτύλας, ο διαιτητής, σφυρίζει επιθετικό στον Τίνο πάνω στο Φασούλα, που παίζε θέατρο, γι' αυτό τον πήρα στο κινητό, για να του πω ότι τον καταλάβαμε. Εσείς δηλαδή ανάψατε μόλις είδατε το φάουλ? Όχι, εγώ δεν το είδα το φάουλ, μου το είπανε. Και χωρίς να δείτε το φάουλ, εξοργιστήκατε? Τι να κάνω, αφού έχω φλογερό ταμπεραμέντο. Μα σε αγώνα μπάσκετ, κυρία μου, βρήκατε να ξεδιπλώσετε το ταμπεραμένο σας. Πού να το ξεδιπλώσω, κυρία αστυνόμε μου, στο ποδόσφαιρο? Μας έχετε δει πως παίζουμε τελευταία στο ΟΑΚΑ? Έχουμε καταντήσει σαν ταινία του Αγγελόπουλου. Για να κατεβάσουμε την μπάλα από τη μία περιοχή στην άλλη, θέλουμε μία αιωνιότητα και μία μέρα. Συγγνώμη που το ρωτάω, αλλά μήπως, λέω μήπως υπάρχει ένας νορμάλ άνθρωπος στην οικογένειά σας? Ναι, μάλιστα. Ο ίδιος. Την ασφάλεια. Παιδιά, να την κάνουμε σιγά σιγά, μας εντοπίσεις. Τι είπατε? Έτσι που λέτε, κυρία αστυνομία, έγιναν τα πράγματα και το κάναμε το κλειστό αρκάδι. Ζήσαμε ηρωικές στιγμές πράσινου μεγαλείου. Μα είναι δυνατόν εσείς, μια κυρία, να τρέχετε στα γήπεδα? Και πού να τρέχω, στα κρεβάτια? Συγγνώμη. Μα δεν το ξέρετε, σαφώς το γήπεδο είναι καλύτερο από το κρεβάτι. Και πάλι συγγνώμη. Λοιπόν, να σας αναπτύξω το σκεπτικό μου. Στο γήπεδο βρίσκεσαι με ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν, ενώ στο κρεβάτι σπανίως. Το γήπεδο κρατάει μια μισή ώρα τουλάχιστον, ενώ το κρεβάτι μισή, και πολύ σας λέω. Στο γήπεδο δεν υπάρχει κίνδυνος να κοιμηθεί κανείς, ενώ στο κρεβάτι υπάρχει. Και τέλος, με ένα εισιτήριο διαρκείας νιώθεις πάντα ασφαλής. Με έναν άντρα ποτέ. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, υποχρέωσή σου. Εμπρός. Πού? Παιδί μου! Τι συνέβη μου, τι έγινε? Αχ, δεν μπορείς να φανταστείς τι τράβηξα. Με είχανε 2 ώρες κάτω από μία λάμπα και με ανακρίνανε, με εκβιάζανε για να μιλήσω για τους συνεργάτες μου. Μέχρι και με τη ζωή σου με απειλήσανε αυτός. Με την ακούτε, κύριε μου? Από την ώρα που τη φέρανε εδώ, 3 υπαστυνόμοι έχουν ζητήσει 15ήμερη αναρωτική άδεια. Ξέρω, ξέρω, κύριε αστυνόμο μου, ξέρω. Τι ξέρεις, πιστεύεις αυτούς και όχι τη μανούλα? Δεν μπορείς που θα μου πεις επιτέλους γιατί σε κουβάλισε εδώ πέρα, λέγε. Με συλλάβανε, αγόρα μου, γιατί πέταγα κέρματα. Και γιατί, μπουμπού μου, πετούσες κέρματα? Να, πέταγα κέρματα όπως πετάμε στη φωντάνα τη Τρέμη και έκανα ευχές να ζήσω τη στιγμή που θα κατρακυλήσει ο γάμπρος. Κυρία αστυνόμου, σας παρακαλώ, αφήστε με τώρα να την πάρω σπίτι, γιατί είναι λίγο κουρασμένη, το βλέπετε. Πολύ ευχαρίστως. Αλλά ξέρετε, ακόμα και να παραβλέψουμε τη δίωξη για χουλιγκανισμό, καταστροφή 20 καθισμάτων και επικίνδυνες σωματικές κακώσεις, υπάρχει και η μήνυση του οργάνου που τη συνέλαβε και τώρα νοσηλεύεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Τι πράγμα! Κύριε αστυνόμο μου, σας παρακαλώ, αφήστε με να την πάρω, γιατί όπως σας εξήγησα, θα το χρησιμοποιήσουμε. Κύριε αστυνόμο, έφερε τον Παναγούλια. Βρε τον Παναγούλια! Καλησπέρα σας, κύριε αστυνόμο. Καλησπέρα. Σωτηράκι. Καλησπέρα σας, κυρία Ντένι. Γιώργο, φέρτο σε 5 λεπτά. Έλα, έλα, πήγαινε. Χαίρετε, κύριε Ντένι. Αμπιεντό, κυρία Ντένι. Αμπιεντό, δεν το βλέπω. Λοιπόν, σας ακούω, κύριε μου. Σας έλεγα λοιπόν ότι καταλαβαίνετε. Συγγνώμη, κύριε αστυνόμε, χωρίς να θέλω να καταχραστώ τη φιλοξενία σας, μήπως μπορείτε να μου πείτε γιατί συνελήφθη ο Παναγούλιας? Α, ο Παναγούλιας. Παλιός γνώριμος. Για μαστροπία.
Αν μ' άρεσε. Για σένα τον τραγούδισα. Δεν το κατάλαβα εγώ. Εσένα, Σιδεράτε, πώς φάνηκε? Η απόλυτη εκτέλεση του τραγουδιού. Πάντως, Καρούλα μου, να σου πω κάτι. Το μία σου και μία μου θα το μετανιώσεις. Με το ίδιο νόμισμα θα μου το πληρώσεις. Το λες πολύ καλύτερα, για μένα, έτσι? Όχι, αλλά λέμε τα σίκα, σίκα, δηλαδή. Με συγχωρείς, παιδί μου, δεν αναφερόμουν σε σένα, ε. Καλήμωνο. Τι λέτε, ελεύθερα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ πρέπει να φύγω, έτσι, να πηγαίνω. Ο τώρα, γοριλάκι μου. Μωράκι μου, που το ξέρεις. Εσύ έχω δουλειές κάτω στην πόλη, έτσι. Συζητήσετε εδώ και θα έρθω να σε πάρω μετά. Ό,τι πεις, γοριλάκι μου. Ό,τι πεις. Γεια, ρε. Τι σημαίνει? Δεν πάμε κι εμείς μέσα? Τι να κάνουμε μέσα, πρέπει να μιλήσουμε. Και στο καμαρίνι δεν μπορούμε να μιλήσουμε, α? Αλλά έχω και να αλλάξω. Όπως τα ακούς, Νινέτα, όπως τα ακούς, με πέθανες στις ερωτήσεις. Το ξέρεις εσύ, Χρυσό μου, ότι οι μπάτσοι κάνουν τόσες ερωτήσεις και πώς πετάξατε τα κέρματα και γιατί πετάξατε το κινητό στο φασούλα, ε? Αυτός εξήγε, αυτός σημάδευσε. Τι να του πεις τώρα, αν και μεταξύ μας. Νομίζω ότι ο υπαστυνόμος ήταν η γάβρος. Ξέρεις, είχε αυτή τη φάτσα του δεύτερου, ναι. Ναι, Χρυσό μου, εγώ τους γάβρους τους καταλαβαίνω από μακριά. Ναι, ναι. Τρεις έστειλα στον Τζάνι από μόνη μου. Ναι, ναι, Χρυσό μου, ναι. Μεγάλη επιτυχία, ναι. Καλησπέρα. Добрый вечер. Добрый вечер. Καλησπέρα. Έλα εδώ, βρε Χαμένε, εσύ μέσα. Τι έγινε, κύριε Αντένη μου, ξαναμένει, σε βλέπω. Ναι, είχα πάει στην ασφάλεια. Και αν δεν μου πεις όλη την αλήθεια, με βλέπω να ξαναγυρνάω εκεί. Και τι δουλειά είχες εσύ στην ασφάλεια? Πήγα να αλλάξω αποτυπώματα. Και εκεί συνάντησα το συνεταίρο σου, το Σωτηράκι. Ναι. Αν είχε πάει για μια εξοδότηση για κάτι εισαγόμενα που είχα. Το μόνο εισαγόμενο εκεί μέσα ήταν ο Σωτηράκης που τον εφέρανε έτσι. Σοβαρά? Πέφτω από τα σύννεφα. Ας τις μαϊμούδιες, ρε. Τα ξέρω όλα. Όλα, ποια όλα? Για τα ταβαντζιλίκια σας. Τώρα, κύριε Αντένη, με συγχωρείς, με αδικείς, διαμαρτύρομαι. Α, σε αδικό να πας το μικρότσικο, ρε. Τώρα σοβαρά μιλάς εγώ. Μένιο, άκου καλά, κοίταξε να ξεμπλέξεις και γρήγορα. Και πού είσαι, κακομοίρη μου? Τη φλόρα και τα μάτια σου. Γιατί θα σε κάνω εγώ δωρουλίνη μπουσουλίνη, εξηγηθήκαμε? Σα βλέπω, ε. Κοίτα, μη σου φρώσει κανένα ρούς. Τα έχω μετρημένα. Μάλιστα. Άσε που εσένα αυτά τα χρώματα, βρε αγάπη μου, δεν σου πάνε. Εσύ έτσι αράπο όπως είσαι, θέλεις κάτι στο πιο ανοιχτούλιτο. Τελειώνεις γιατί έχουμε και δουλειές. Κόλλησε αυτός ο διάολος. Να σου πω, άμα με κουμπώσεις, θα σου δώσω ένα eyeliner μου. Τι λες? Καλά. Κοίτα εκεί, τρέπεται. Γύρνα από εδώ, παιδάκι μου, γύρνα. Ή μήπως ζηλεύεις επειδή έχω ρότερο στήθος από σένα? Δίσου μόνη σου. Κοίτα λίγο, ρε, το λάκι. Ε, παράτα με. Τι έγινε, μωρό μου, σαν αβό? Αλλά τι λέω, εσύ θα φούντωνες μόνο αν έβλεπες λοκατζίδες στις τουζιέρες. Κάτσε, ρε, μάλλον, κάτσε. Τι έγινε? Χέρια. Ένα αστιάκι κάναμε. Τέρμα τα αστιάκια, εντάξει. Κομμένα. Και τα αστιάκια και ξεφτύλα και τα υπονοούμενα.
Γιατί εσύ δεν είσαι καλύτερη από μένα, κατάλαβες. Εσύ ειδικά δεν μπορείς να με κρίνεις. Κατάλαβες! Μια φτηνιάρα τραγουδίστρια που κάθεσαι σε ένα παχύδερμο για να επιβιώσεις. Να κρίνεις εμένα, γιατί εγώ, ό,τι κάνω στο κρεβάτι μου, τα ίδια σκατά κάνεις κι εσύ. Μόνο που εγώ τα κάνω γιατί τα γουστάρω. Κατάλαβες! Οπότε δεν είσαι καλύτερη από μένα. Οπότε τέρμα τα καρφάκια και τα υπονοούμενα και τα υπεράνω. Αυτά εκεί που σε παίρνουνε! Αυτά στο γοριλάκι σου! Και πάρε τηλέφωνο το γοριλάκι σου τώρα και πες του ότι η φιλενάδα σας δεν θέλει άλλες παρτίδες μαζί σας. Κομμένες οι παρτίδες μαζί σας. Πάρ' τον και πες του ότι ας με βγάλει αύριο στην πρωινή αναφορά. Χαίστηκα! Πάρ' τον τηλέφωνο και πες το τώρα. Ποιον? Τώρα το μαλάκα σου! Τι να τον κάνω. Εκτός και αν το θες εσύ. Κόφτω, εντάξει. Γιατί? Κόφτω. Ναι. Κόφτω, εντάξει. Γιατί? Κόφτω. Γιατί? Κόφτω γιατί θα φας. Τι θα φάω, έλα, πες. Κόφτω. That's what you say. Don't say no, 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 don't, 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 don't leave my embrace, for here in my arms is your place. Δεν μου λες, τι σου λέει για μένα, τη λείπω, τη λείπω. Πιανείς, καλέ. Πιανείς, τη κόρη μου. Μόνο τη λείπει, αφού σου λέω με έχει ταράξει την κλωτσιά. Προπονείται για την πρώτη σας συνάντηση. Έχει ακούσει τόσο ωραία για τον πατέρα τη. Άστε, εκλωτσάει, εκλωτσάει. Σαν τη μάνα τη, μη σου πω και χειρότερα. Λες να μα βγει και αυτή η γαϊδούρα. Κρίμα το παιδάκι, πάντω κρίμα. Να δω από ποιο αλόνι θα τη μαζεύω. Μάνα γαϊδούρα και πατέρα μου λάρι. Στα μάνα τη χρειάζεται γιατί έχει υγρασία εδώ μέσα. Ναι, ναι! Τι έγινε, ρε Κολόμπε, φάνηκε στεριά! Τι θες, παιδάκι μου! Έβγα μανάρι μου να φάμε πρώτα και ξαναγυρνάς το χόμπι σου! Έλα, σε κλείνω τώρα, θα σε πάρω αργότερα, εντάξει! Τι έγινε, ρε, τους μιλάς τώρα κιόλας! Η Μάρτον Παναγία μου! Τι κάνεις, μωρέ, εκεί πέρα, γιατί αλλάζεις τα σερβίτσια! Θα το πιω το τραπέζι σύμφωνα με το διεθνές σαβουάρ, βιβλ. Αριστερά το πυρούνι, βρεζόν! Δεν μου κάνεις τη χάρη, εμείς εδώ έχουμε δικό μας σαβουάρ! Μωρέ, δεν πάνε να τρώτε και με τα πόδια. Εγώ αυτό που θέλω να σας κάνω, ανθρώπους. Ξανάλαχτα. Ναι, νιώ τον τζατζίκι. Ναι, κουκλάρα μου. Ναι, κουκλάρα μου. Σου είπα μην το κάνεις αυτό, με ενοχλεί πάρα πολύ. Ούξινος. Θα φας ανάποδη. Άντε. Δεν μου λέτε, άκουσε κανείς πριν ειδήσεις. Ντά. Σκάσε στη ζώνη. Πιάσε και το κρασί, το κόκκινο, το καλό. Λέγανε λοιπόν ότι πιάσανε κάτι ανθρωπάκια για παράνομες εισαγωγές κρεάτων από τη Βουλγαρία, μένιο μου. Χαλασμένων κρεάτων, μένιο μου. Το κόκκινο είπε. Σκέφτηκα λοιπόν, επειδή οι εποχές είναι δύσκολες και εσύ δεν ξέρεις από αυτά, μένιο μου, μήπως να καθώσουν περισσότερο μέσα στο σπίτι, μη σε μπλέξουν και σε τυλίξουν και σένα πουθενά. Καλά σου λέει, βρε, χειραπέστου. Θα πέστε κάθε μέρα του, τα λέω. Με τις βρωμοπαρέες που έχει μπλέξει. Το κόκκινο είπα, το καλό, το ραψάνι. Αυτό το ραψάνι. Μα είναι καλά παιδιά. Και οι αστυνομικοί είναι καλά παιδιά, μένιο μου, αλλά δεν τους θέλουμε μέσα στα σπίτια μας. Τους θέλουμε, μένιο μου. Όχι προς Θεού. Μπράβο το αγόρι μου, μπράβο. Γιατί εγώ δεν σου λέω να μην δουλέψεις, να δουλέψεις. Αλλά να αλλάξεις το αντικείμενο και τα υποκείμενα της δουλειάς σου, μένιο μου. Ποιος σιγά εσύ. Τα πώς με τι σου λέει για τα αντικείμενα και τα υποκείμενα. Και να κόψει τα πολλά πολλά με τις ανατολικές χώρες. Τα μάτια εσύ των Τυρμπουζών. Διότι όπως ξέρεις από τη μεταπολεμική μας ιστορία, όσοι μπλέξανε με δάφτους καταλήξανε σε εξορίες και σε φυλακές, μένιο μου. Καλά σου λέει, Βρυχήρα. Άκου τα τελευταία της λόγια. Εγώ φταίω, μωρή, που δεν θέλω να σε δώσω αντιλάσκαρη στους εχμάλωτους του μίσους, που περίμενε τον καρά έξω από τον κορίδαλο με το μούλικο στην αγκαλιά. Τι έγινε, ρε, έπεσες μέσα! Τώρα τα σούκω, πλένω τα δόντια μου και έρχομαι! Αφού θα φας τώρα, ρε, ένα εγκέφαλε, τα πλένεις μετά! Σόλα το ανάποδο αυτό το παιδί! Έλα ρε Τόλι, έλα ρε Τόλι! Τι...
πού πας? Το τηλέφωνο, ρε παιδί. Άσε το τηλέφωνο, Ρόμ, τώρα. Πώς κάνετε έτσι, γυναίκες, ρε παιδί μου, σαλισάρες, τι είναι αυτό το πράγμα, το ξέρα δηλαδή. Άσε, τυχαίνουν τέτοια κελεπούρια. Δηλαδή, θες να πεις ότι αυτό που... Ναι. Τόσο, αν και στον Ήτρο λέει να μην ρωτάμε. Ναι. Θες να πεις τώρα ότι... Ότι... Σου άρεσε. Γιατί δεν το κατάλαβες. Εντάξει, σ' άκουγα που τέλος πάντων. Αλλά. Αλλά τι. Νόμιζα που είναι κομματάκι βαρύς. Έλα τώρα, μην τις λες αυτές τις μπαρμπουτσαλιές. Να σου πω κάτι. Τη δεύτερη φορά που θα πάω με γυναίκα. Ναι. Μπορεί και να καταλάβω κάτι. Α, δηλαδή τώρα ήταν η πρώτη φορά. Σε αυτή τη ζωή, ναι. Ψέματα. Να μισώσω να πάω με τον Brand Pitt. Και μου το λέγανε, δεν το πίστευα. Καλά, εμένα μου το λέγανε, ξεστάγανε. Τι. Θα του έκανα μήνυση σε υπεξηβή. Να σου πω. Τι θα ήθελες τώρα. Τώρα. Ναι. Να δω τα μούτρα του Καραμάνου. Εγώ πάλι γιατί θέλω να βλέπω τα δικά σου μούτρα. Καλά, όσο σκέφτομαι. Όσο σκέφτομαι τι πέρασε από αυτό τον μπαστούνο βλαχό και από σένα δηλαδή. Έτσι μου έρχεται να... Τι σου έρχεται, όχι γιατί σου έρχεται να το κάνεις. Να πάρεις το αίμα σου πίσω. Δεν το έκανα γι' αυτό. Το ξέρω. Κι εγώ από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Ναι, έρχομαι. Πες αυτή τη χαμένη να πει άλλο ένα τραγουδί. Εγώ ρίχνω κάτι πάνω μου και έρχομαι. Ποιος η λαύρα ζών. Είμαστε σε ξένο σπίτι. Δεν τρέπεσαι, μωρή, μυστικό το αφήνεις. Επίτηδες το κάνει ησυχαμένο. Για να με εκθέσει. Αλήθεια. Το Μαρινά τι έγινε, πότε θα επιστρέψει. Αλμυρό τα κάνεις, αλμυρό. Ελπίζω σύντομα γιατί μας πεθάνανε έτσι οι επαναλήψεις. Χθες ξαναρχίσανε τους φρουρούς της Αχαΐας. Αχ, τους είδα και πολύ συγκινήθηκα, τι να σου πω. Να τους βλέπεις όλους νέους τότε, τζόβενα σχεδόν. Σταφιδιασμένοι τώρα, σαν και σένα. Ναι, παιδιά, μόνο η μη ταινής έχει μείνει. Ναι. Αυτή η γυναίκα λες και δεν την έχει αγγίξει ο χρόνος. Ναι, ο χρόνος και το ταλέντο δεν την έχουν αγγίξει αυτή τη γυναίκα. Δεν μου είπες λοιπόν τι έγινε το Μαρινάκι, πότε θα γυρίσει. Εγώ πάντως επιμένω, λύσω από το ασφαλής. Φαντάζομαι ο Κωνσταντίνος είναι από τους ελάχιστους Έλληνες που τους χαροποίησε η εξαφάνιση της Μαρίνας. Λύσα, λύσα, αλλά μάστε το καταπίνεις. Καλά σου λέει, Χρυσό. Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά, αργά. Κατάπιε τώρα που μπορείς, γιατί σε λίγο δεν θα έχεις λαιμό. Τι έγινε, Φλωράς? Κάποιος μου είπε ότι δεν θα έχω σε λίγο λαιμό. Ανδρική φωνή ή γυναικεία? Ηρέμησε, αγόρι μου, αυτή τη φορά δεν ήταν για σένα. Έλα, μωρέ, καμιά φάρσα θα ήταν. Και γιατί δεν γελάει κανένας, μένιο μου? Μαρούσκα, ας το πούτσι κάτω, γιατί θα σου έρθει καμιά ανάποδη. Λέγε, ρε, για σένα ήτανε. Δεν ξέρω, μωρέ, παιδί μου, εγώ μίλησα. Μένιο! Γιατί να ήταν για το μένιο? Κωνσταντίνα. Τρόγευση. Λοιπόν, Μένιο. Έχει δίκιο το παιδί, λύσα τον κάνατε. Γράμμενο βράδυ μου ταράξαν της ψυχής μου τη γαλήνη. Παραδόθηκα σε σένα, δε λογαριάσα κανένα. Κι είπα τώρα ό,τι θέλει ας γίνει. Συ μου χάραξες πορεία, εσύ γλυκιά, εσύ γλυκιά μου. Χάραξες πορεία, εσύ γλυκιά.
αμαρτία. Μοιάζει η κολλαγιά. Όλα καλά, ναι. Τι γίνεται, ρε σιδεράτο! Τι να γίνεται, κύριε ανθρωπιστά μου, κούκος μόνος. Ε, βέβαια. Με τα χάλια που έχεις και μόνος που είσαι, ευχαριστώ να λες. Τι νομίζετε, δεν λέω ευχαριστώ. Δεν ξέρω, ξέρω μόνο τι υποφέρω. Όλη νύχτα πάνω στο κρεβάτι. Να ζητάω για πάντα σου τα παράνομα φιλιά σου. Και να μην μπορώ να κλείσω μαζί. Συ μου χάραξες πολύ. Εσύ γλυκιά, εσύ γλυκιά μου. Βλέπεις, βλέπεις η καμαρώνω, για μένα του λέει. Ποιο? Το τραγούδι, ρε. Εγώ της χάραξα πορεία. Βέβαια, κύριε Ανθρωπιστά μου, είστε και μοιραίος άντρας εσύ. Είμαι ο κερατάς, είμαι, πώς να το κάνουμε. Αλλά κι αυτή είναι εσύ, συνεδάτο. Ξέρεις τη γυναίκα. Πού να ξέρω εγώ, καλέ. Εγώ τι μαθαίνω από εσάς. Ωχ, μάνα μου, φωτιά σχέτη. Μην το βλέπεις τώρα που το παίζει η κυρία και κλασάτη. Το βράδυ μόλις σβήσουν τα φώτα, κύριε, να δεις. Με σβηστά φώτα, τι να δεις, κύριε, να του πας πιστά. Ναι, άρε, έρμη, τι στα λέω και εσένα τώρα, Τι ξέρεις εσύ από γυναίκες, Τι να ξέρω εγώ, καλέ, είπαμε. Εγώ ό,τι μαθαίνω από εσάς, εγώ. Άχρε σιδεράτε, άχρε σιδεράτε, πως με πικραίνεις. Κρίμα, κρίμα, ρε σιδεράτε. Πολύ με στενοχωρείς, μαμά. Κι εγώ, κύριε ανθρωπιστά μου, στενοχωριέμαι. Τι νομίζετε, δεν στενοχωριέμαι? Αλλά τι τα θέλετε, κύριε ανθρωπιστά μου. Τυχερά είναι αυτά. Εγώ συμφωνώ, αλλά γιατί να τυχαίνουν σε εμάς? Έλα, μωρέ, με την κρίνια σου τώρα. Λυπάμαι που θα συμφωνήσω με τη Φλωράνς, χρυσό μου, αλλά... Μην τολμήσεις. Ναι. Άρχισε να βλέπεις ειδήσεις, εκεί θα δεις το πτώμα σου σε λίγο. Μην χτυπιέσαι, χρυσό μου. Αν σου είπε ότι θα σε πάρει κοντά του, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Σκάσε, Μαρκίζη! Τώρα μόλις μου είπε ότι θα δω το πτώμα μου στις ειδήσεις. Τίποτα παλιόπαιδα θα είναι. Άντε, λέγε! Τώρα δεν μας παρατάς με τις ιστορίες. Εσείς δεν με ευχαριστήσετε εκεί. Κι άλλο. Όχι, με πότε, ρε. Απ' τους δυο μας τι θα μείνει. Να ποιο θα είναι το φινάλε. Πόνοι, δάκρυα και βάλε. Μα θα μείνω κι ό,τι θέλει ας γίνει. Συ μου χάραξες πορεία. Εσύ γλυκιά, εσύ γλυκιά μου αμαρτία. Συ μου χάραξες. Έλα, ρε, σήκωσ' το. Ποιο? Το τηλέφωνο. Ναι. Μπράβο! Μπράβο, καλή! Ναι, έλα, ναι. Όχι. Ποια μπουζούκια, ρε Κωνσταντίνε, σε δουλειά είμαι. Ναι. Τι θα γίνει? Πάλι αυτή η λούγκρα ανάμεσα στα πόδια μας. Ζόμπα, ρε, θα γελάσουμε. Ναι. Που σου έχω πει ότι δεν μπορώ να τον βλέπω μπροστά μου. Το ξέρω. Το ότι τον συχαίνεσαι φαίνεται. Φαίνεται. Εντάξει. Ναι. Τώρα όμως και εσύ, κάνει τηλέφωνο στο δικό του και του κάνει ζήλες γιατί έχει ξεπορτήσει, κατάλαβες. Μεγάλη αδερφάρα. Δες να κλείσει. Σιδεράτε. Παρόν. Έλα, τέλειωνε. Ναι. Κωνσταντίνε, ναι. Όπως σου είπα, αύριο στις 11 θα είμαι στην Αθήνα. Ναι, έλα, για τώρα, άντε, για. Πού θα είσαι αύριο στις 11? Τσιμπουλά μου, άκου να δεις.
Θα κατέβει η κοριτσάρα μου Αθήνα. Να φέρει άλλη μια τραγουδίστρια για τη γιορτή και κάποιους ειδοποιούς από μια σχολή. Ναι, 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 αυτό που λέει ο κύριος. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει από το τηλέφωνο, ε! Τι κατά τα έχουμε τα τηλέφωνα, ε! Όχι δηλαδή ότι με νοιάζει εμένα, για τις πρόβες νοιάζομαι, μωρό μου, τις έχουμε αφήσει στη μέση. Μα ξέρετε, Δεσποινής Χαρούλα, ναι? Δύο μέρες μόνο θα λείψω. Δύο μέρες μόνο θα λείψει. Δύο μέρες μόνο. Ναι. Και τι θα κάνω εγώ δύο μέρες χωρίς πρόβες, το Λάκι. Αλλά δεν φταίει κανείς άλλος. Εγώ φταίω, μωρό μου, που νοιάζομαι για τις πρόβες σου, μη γίνεις ρεζίλιστος φαντάρος, γοριλάκι μου. Βρε ψυχούλα μου, βρε ψυχούλα μου, μωρό μου. Άστα να πάει να μιλήσει και με εκείνο το μαγαζάτορα που είπαμε. Μπας και σε πάρει το καλοκαίρι και τραγουδήσει στην παραλία. Μα θες να μας φάει τη δουλειά η Σαμίου. Δεν ξέρω τι μου λες. Εγώ ξέρω ότι δεν έχουμε τώρα καιρό για βόλτες. Εδώ εγώ... καίγομαι. Λέω και δεν έχουμε καιρό τώρα για αδερφομαζώματα. Έλα ρε ψυχή μου, έλα ρε ψυχή. Μην το προσβάλλεις με σαν μούτρα του. Συγγνώμη ρε σιδεράτη, έτσι έχει άγχος. Όχι, 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 αλίμονο, τι λέτε. Εξάλλου και αν θυμάσαι στά μου, αυτή είναι η μοίρα της αδερφής, να ζήσει την περιφρόνια. Και τι ώρα φεύγεις αύριο? Εκεί κάτι στις 8. Λοιπόν, άκου σιδεράτη. Απόψε, όλη νύχτα, θα κάνουμε πρόβα. Όλοι. Νύχτα. Μα θα αντέξει όλη νύχτα, βρε ψυχή μου. Τι να κάνω, μωρό μου. Νομίζω ότι το θέλω. Εγώ για σένα το κάνω. Εσύ σιδεράτε. Ναι, ναι, ναι. Κι εγώ τι. Νομίζω ότι αντέχω, δεν αντέχω. Αλλά. Έχω καιρό να. Ξενυχτήσω. Στρατευμένα νιάτα μας. Σας βρήκα, ρε. Κάτσε, κάτσε λίγο, κάτσε να σε καμαρώσω. Άσε μας, ρε Κωστάκη, πρέπει να μας καμαρώσεις. Φτιάξε καν καφέ, αγόρι μου. Ναι, εσύ. Έλα, ρε. Σε έχω πει ότι σου πάνε πολύ τα βλέ. Και τα ροζ μου πάνε, αλλά δεν είχαν στο νούμερό μου. Ρε το αναπόστο. Τι έγινε, ρε, εδώ πώς πάμε. Πώς να τα πάμε, τα ίδια και τα ίδια. Βέβαια τα παιδιά φτιάξανε το χωρικό έτσι να αναβαθμίσουμε λίγο το στράτο. Μπορείς να θέλω να σε πικράνω, αγόρι μου, μετά το πλήγμα των S300, αυτό θα είναι το δεύτερο και θανατηφόρο για το αξιόμαχον του στρατεύματος. Τον Απόστολ, καθόλου δεν άλλαξες, ε. Καλά, μην παίρνεις Κιόρκο. Ναι, μου λες. Και πώς τα πέρασες τις πρώτες μέρες του στρατό, μοναξίες, μοναξίες. Εντάξει, δηλαδή. Όχι ακριβώς. Το έκανα. Τι, μπράβο! Ναι, το θηρίο, μπράβο, ρε, μπράβο. Και πώς το λένε, Χαρούλα.